Σε 8 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή τη Ξάνδε, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, εκ των οποίων οι τέσσερι που νοσηλεύονταν έχουν πάρει εξτήριο, ενώ η κατάσταση των υπόλοιπων είναι σταθερή. Οι ασθενεί προέρχονται από ευπαθεί ηλικιακέ ομάδε, οι οποίε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικέ, όπω τον είσαι και ο κύριο Μπαμπαλίδη. Τα κρούσματα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 8 αυτά που έχουν επιβεβαιωθεί. Το τελευταίο 20 ημέρο εκ των οποίων τα τέσσερα νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μα, πήραν εξτήριο, είναι καλά στην υγεία του και ήδη πήγαν στο σπίτι του. Τρία έχουμε στείλει στο Λιμωδόν, στο νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω περίθαλψη και φροντίδα και το ένα νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου μα, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση γενικώ. Θα λέγαμε ηλικίε οι οποίε έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νιλού. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη ηλικία άτομα, τη τρίτη ηλικία όπω τα λέγαμε τα οποία συνήθως είναι βεβαρημένα και με άλλες ασθένειες, γι' αυτό και όσους καταβάλλονται πιο εύκολα ε, όταν προσβάλλονται από τον ιό του νήλου. Είναι οι πιο ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες. Βεβαίως. Και τώρα περισσότεροι προσφύγει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να προσέχουν λίγο περισσότερο τον εαυτό τους. Η κατάσταση της υγείας τους... Σα είπα ότι τέσσερι ήδη έχουν φύγει έχουν πάει στο σπίτι του. Ο ένα νοσηλεύεται εδώ πέρα, η κατάσταση του είναι σταθερή. Και τα τρία άτομα νοσηλεύονται στο λιμωδόν στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασθενεί είναι από τα γύρω χωριά του νομού και γι' αυτό έχουν σταματήσει οι μολυψίε από τι συγκεκριμένε περιοχέ και συγκεκριμένα από του Δήμου Ξάνθη, Τοπύρου και Αυδείρων, σαν μέτρο πρόληψη. Είναι από διάφορα χωριά στην περιοχή τη Ξάνθη. Ένα και μέσα από το Δήμο τη Ξάνθη. Γι' αυτό και από αυτέ τι περιοχέ, από το Δήμο τη Ξάνθη και από το Δήμο του Πύρου, έχουμε σταματήσει τι μολυψίε σαν ένα μέτρο πρόληψη. Γιατί, όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή αυτό ο ιό μεταδίδεται με τη μετάγγιση του αίματο, αποφεύγουμε τι αιμολυψίε από αυτέ τι περιοχέ για να αποφύγουμε οποιοδήποτε κίνδυνο ήθελε προκύψει από μια μετάγγιση αίματο μελλοντικά. Τέλο, ο κ. Μπαμπαλίδη σημείωσε ότι δεν τίθεται λόγος ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομική προστασία ώστε να προστατευτούμε από τυχόν τσίμπα μακούνου πιού.